Δημάρχου και τη Υπουργική Ομάδα που βρίσκεται στην εξουσία, για να μπορούμε όλοι μαζί να συνεισφέρουμε στο κοινό καλό. Εγώ λοιπόν θέλω να προσφέρετε θέμα στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Τα 5 λεπτά μου επικεφαλή να γίνουν 8. Η Δήμαρχο σα έχει 10 ή 12, δεν έχω αντίρρηση. Και οι σύμβουλοι δημοτικοί από 3 λεπτά θα έχουν 5 λεπτά. Κανεί δεν έχει ασυλίω από το διάλογο και από το να καθίσουμε να κουβεντιάσουμε για θέματα τα οποία δεν μπορούμε κατά τη διάρκεια των θεμάτων τη σημερινή διάταξη να τα συζητήσουμε. Ένα θέμα από δεύτερο. Κύριε Σαββίδη, με επιτρέπετε, ας είναι στιγμή. Ο κανονισμός προβλέπει αυξομοίωση την 2 λεπτά. Δηλαδή, εάν έχουμε την αποδοχή, αν ζητάμε τα 2 λεπτά παραπάνω, και τι μπορεί να γίνει, νομίζω έτσι τελειώσει. Δεν θα έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα. Αν ζητάμε τον χρόνο, δεν προβλέπετε. Μας είσαι στο Δημοτικό Συμβουλίο, ας προβλέπονται τα 8 λεπτά να υπάρχουν, για να μην είμαστε στην διαδικασία συνέχεια να αποφασίσει το σώμα για 2 λεπτά, για 3 λεπτά, δεν σας πιο χρόνο, νομίζω, ούτε είναι το πρόβλημα. Προσωπικά δεν διαφωνώ, εγώ δεν ξέρω. Ας το φέρουμε ως θέμα στο Δημοτικό Συμβουλίο, να το συζητήσουμε. Καταγράφει την πρόταση. Ωραία. Δεύτερο. Διάβασα, κύριε Πρόεδρε, με πολύ μεγάλη έκπληξη στο φύλλο της ημερήσιας την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου, Δήμος Βέρειας, Νέα Πρωτοσέλιδο, αποκλεισμός από τις εκδηλώσεις στο Λούβρο. Ο Θεός να μας φυλάξει. Και λέει εδώ το δημοσίευμα και στάλθηκε μια ανακοίνωση από το Δήμο της Βέρειας, που λέει ο Δήμος της Βέρειας ότι στην εντυπωσιακή έκθεση με θέμα αρχαία Μακεδονία στο βασίλειο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που φιλοξενείται από τη Δευτέρα 10 κάτω από το του Λουβρού, ο Δήμος Βέρειας, μη μπορώντας να ανταποκριθεί στις οικονομικές απαιτήσεις της συμμετοχής του στις παράλληλες εκδηλώσεις της έκθεσης, τις οποίες διοργάνωσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, δεν είχε επίσημη συμμετοχή. Ο Θεός να φυλάξει τους Βεριώτες από αυτή τη Δημοτική Αρχή. Η μεγαλύτερη παραπληροφόρηση που υπήρξε τουλάχιστον στους 10 μήνες της θητείας μου ως Δημοτικού Συμβούλου στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θέλω να μάθω ποιος συνέταξε αυτήν εδώ πέρα την ανακρίβεια και την ανοησία. Γιατί είναι εκτεθειμένος και στο Δημοτικό Συμβούλιο και επικαλούμε τα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί έγινε θέμα συγκεκριμένο και κουβέντα και συζήτηση, ποιος απέκλεισε το Δήμο της Βέρειας από αυτές τις εκδηλώσεις. Έρχεται θέμα λοιπόν. Έκκληση είναι η συμμετοχή του Δήμου στις δράσεις και εκδηλώσεις. Μας ακούει και ο κόσμος να μαθαίνει, να ακούνε και οι δημοσιογράφοι για να το γράψουν αύριο το τι συνέβη, εάν δεν θυμούνται. Τότε λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, να θυμίσω σε αυτό που το συνέταξε και στη Δήμαρχο, έρχεται το θέμα. Και το θέμα λέει ότι μπορείτε, κύριοι, μας λέει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, να συμμετάσχετε σε όποια εκδήλωση θέλετε, όπως προβλέπετε. Και βάλετε ένα κόστος συμμετοχής με ποιο ποσό μπορείτε να συμμετάσχετε, που λέει εδώ η ανακοίνωση, γιατί έχουμε χρήματα. 39.000 για τα ελευθέρια, για να φέρουμε τους παπαδιαμάντιδες, και αυτά είχαμε στο Λούβρο, δεν είχαμε να πάμε 5.000. Όταν αποφασίσετε, κύριε, και καταλαβαίνετε το λάθος σας, θα λέτε την επόμενη φορά κάναμε λάθος που δεν συμμετείχαμε στο Λούβρο. Δεν το σκεφτήκαμε καλά. Οι ναουσιαίοι ήταν πιο μάγκες. Που πήρανε 5.000, τα δώσανε και συμμετείχαν και είχαμε νάουσα εκδηλώσεις και αυτά και βέβαια πουθενά. Εσείς φταίτε. Δεν φταίει η οικονομική αδυναμία, γιατί 150.000 για την έτυχη πόλη που την είδατε μόνοι σας, είχατε να τα δώσετε. Για να φέρετε τη συμφωνική ορχήστρα της ΕΡΤ, εκδήλωση με προσκλήσεις για να κάνετε πολιτική με τις προσκλήσεις που εσείς μοιράσατε, την κάνατε και πληρώσατε 30.000 και 40.000. Να πάτε στο Λούβρο με 5.000 δεν είχατε. Δεν κατάλαβα. Την Μιχαηλίδη, ποιος της προσκλήσεις για την εκδήλωση της Συμφωνικής Ορχήστρας, ποιος συμμοίρασε. Γιατί δεν μου δώσατε εμένα προσκλήσεις και στους άλλους δημοτικούς συμβούλους να καλέσουμε και εμείς τους φίλους μας και τους γνωστούς μας και καλέσατε στις 500 άτομα δικά σας με λεφτά του Δήμου, κάνετε πολιτική και κάνετε επιστρέφεια. Αλλά για το Λούβρο 5.000 δεν έχετε. Ακούστε τα λοιπόν. Δεν θα λέτε όμως ψέματα. Τότε λοιπόν στο Συμβούλιο, κύριε Δήμαρχε, εισηγηθήκατε εσείς να μην πάμε, γιατί δεν ξέρουμε πού πρέπει να δώσουμε τα 5.000. Να τα δώσουμε στην παράθεση γεύματος, να τη δώσουμε σε συναντήσεις Ελλήνων επιχειρηματιών με γαλλικές εταιρείες, να τα δώσουμε σε εκδήλωση ζωντανής επίδειξης ελληνικών συνταγών, δεν ξέρατε. Σας είπε όμως ο Τσαμπαρίδης,
πρέπει να δώσουμε, γιατί είναι μια έκθεση με τεράστιο ενδιαφέρον, θα περάσουν εκατομμύρια άνθρωποι από εκεί και δεν μπορεί ο τουρισμός που είναι ανταποδοτικός και πρέπει και μπορούμε να μας φέρει έσοδα να μην έχουμε παρουσία εκεί. Και σας είπα, δώστε τα 5.000 συγκεκριμένα, συγκεκριμένη πρόταση, να κάνουμε φυλάδια και να τα διανύουμε ή να κάνουμε μια εκδήλωση όπου θα υπάρχει ένα περίπτερο που θα διαφύγει στην Βέρεια. Υπάρχουν καταγεγραμμένα στα πρακτικά. Και η δική σας δημοτική ομάδα, κατόπιν εισηγήσεώς σας, είπε μηδέν. Μηδέν. Να μην περάσει η πρόταση του Τσαβδαρίδη τα 5.000. Σας θυμίζω όμως ότι με τα 5.000 η Νάουσα που είχε το στοιχειώδες μυαλό να καταλάβει ότι πρέπει να συμμετάσχει εκεί, πήγε και έχουμε σε μπλότς. Η Γαλλική Πρωτεύουσα κυριολεκτικά κινείται στο ρυθμό της έκθεσης και των αξιόλογων εκδηλώσεων που διοργανώνει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το Ιμπερικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκη, είναι αυτοί που πήγανε, εσείς δεν πήγατε, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, το Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και ο Δήμος της Νάουσας. Εκεί με τα 5.000 πέρασε ότι οι διοργανωτές είναι και ο Δήμος της Νάουσας. Ο γαλλικός τύπος κάνει εκτενή αναφορά στην έκθεση και στην ιστορία της αρχαίας Μακεδονίας, χαρακτηριστικός είναι ο τίτλος της εφημερίδας Le Figaro. Ο Μέγας Αλέξανδρος κατακτά το Λούβρο. Αφίσες και μπάνερς υπάρχουν παντού, ακόμα και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εκεί δεν υπήρχε η Βέρεια. Ζητάω 3 λεπτά. Πήρα τα δύο. Ας αποφασίσει το σώμα, γιατί νομίζω ότι δεν πρέπει να διακοπεί. Στα επίσημα εγγένεια της έκθεσης συμμετείχε αντιπροσωπεία του Δήμου Νάουσας, αποτελούμενη από τους Στάδε και από τους Στάδε. Στα πλαίσια των εκδηλώσεων της έκθεσης, ειδικό χώρο έχει οπτικό, ακουστική και έντυπη προβολή του Δήμου Νάουσας, κερδίζοντας τις εντυπώσεις και τα κολακευτικά σχόλια των επισκεπτών. Αυτό είναι από τα έπειρα πτερόλυνα, έτσι λέω για να μην για να είναι και ακριβής αυτά που λέω. Γενικότερα υπήρξε μία παρουσία της Νάουσας και δεν υπήρξε παρουσία της Βέρειας και βασικά της Βεργίνας, η οποία ανήκει στον Δήμο της Βέρειας. Γιατί δεν είχατε τη στοιχειώδη, αν θέλετε, διορατικότητα να καταλάβετε ότι εκεί, όπως και να είχε γίνει το πράγμα, ακόμη και αν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, κυρία Λαζαρίδη, τα είχε κάνει μόνη της, είχε αποφασίσει μόνη της τι θα κάνει, πώς θα πάει και όλα αυτά, αυτές οι μικρότητες τις αφήνουμε κατά μέρος. Επιδιώκουμε με κάθε τρόπο να συμμετάσχουμε σε αυτήν εδώ τη διαδικασία, βρίσκουμε τα 5.000 και εδώ αυτό που λέτε εσείς, ότι δεν πήγαμε, δεν λέτε τίποτα άλλο, εσείς το λέτε. Εσείς λέτε ότι δεν πήγαμε γιατί δεν είχαμε την οικονομική δυνατότητα να πάμε. Η ανακοίνωση του Δήμου Βέρειας. Είχατε, κυρία Δήμαρχε, 39.000 δώσατε στην ίδια συνεδρίαση για να κάνετε τις εκδηλώσεις των ελευθεριών που δεν σας παρακολούθησε κανένας άλλος εκτός από Μεριώτη. Σε δύσκολες οικονομικά εποχές προσπαθούμε το πλούτο μας να τον κάνουμε γνωστό στα πέρατα του κόσμου, μας δίνεται η τεράστια ευκαιρία να γίνεται μια έκθεση στο μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου. Έχουμε ανεξόδως την ευκαιρία να εκμεταλλευτούμε 1, 2, 3 και 5 εκατομμύρια ανθρώπους που θα πάνε στο Λούβρο και εμείς αφρόνα αγοράζουμε. Γιατί εσείς δεν μπορείτε να εξασφαλίσετε και να διασφαλίσετε και να προωθήσετε τα συμφέροντα του Δήμου της Βέρειας. Είστε παντελώς ανίκανοι και πλέον με τη βούλα.